Μεγάλη πέραση έχουν τα γαλόνια τα τελευταία χρόνια. Αφού στα χακί ντύνονται για να έχουν μια σίγουρη επαγγελματική πορεία, νέοι και νέες που διαλέγουν τις στρατιωτικές σχολές σαν απάντηση στην οικονομική κρίση. Η πολεμική αεροπορία και γενικά οι ενόπλες δυνάμεις έχουν και άλλες ευκολίες, οι οποίες κάνουν πιο εύκολη τη ζωή τους, όπως οι κύματα, η διαβίωση μες στη μονάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την ηγεσία για τον κόσμο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρατηρούμε μια αύξηση τον τελευταίο καιρό ζήτησης που παλιότερα δεν υπήρχε. Οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές έχουν πιάσει οροφύλαν οι γνωρίζοντες, με τα σημάδια να δείχνουν ότι λόγω της ζήτησης από τη μια και από την άλλη λόγω μείωσης του αριθμού των εισακτέων, και φέτος η ανηφόρα των βάσεων θα είναι μεγάλη. Είναι η ανεργία που μαστίζει τον χώρο, κυρίως της νεολαίας, γίνεται γνωστό και έρχεται στα αυτιά τους, με αποτέλεσμα να θέλουν και αυτοί να αποκατασταθούν όσο γίνεται γρηγορότερα. Οπότε θα έλεγα ότι η επιλογή προς στρατιωτικές σχολές είναι κυρίως δική τους. Σίγουρα και οι γονείς έχουν μια δεύτερη άποψη, συμβουλεύουν και αυτά τα παιδιά τους να στραφούν προς πιο έτοιμα, ας πούμε, επαγγέλματα. Ο κόσμος πλέον έξω θέλει τη μονιμότητα, θέλει κάτι σταθερό. Οπότε αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς. Και στο δικό μας. Βλέπετε σε αυτή την αύξηση? Αυτό θα το δείτε πολύ περισσότερο από τις πανελλαδικές που δίνουν σε λίγο καιρό τα παιδιά και από την προθυμία και από τα ποσοστά πλέον που έχουν αυξηθεί. Δια της πλαγίας στοχεύουν να ενταχθούν στα σώματα ασφαλείας νέοι που δεν δίνουν εξετάσεις, αλλά μέσα από την θητεία τους στη σχολή εφέδρων αξιωματικών πεζικού λαμβάνουν μόρια για την πρόσληψή τους στα σώματα ασφαλείας. Γι' αυτό ήταν πολλά χρόνια το κίνητρο. Και λόγω αυτού για τα σώματα ασφαλείας υπήρχαν κάποια μόρια παραπάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι έχει ανάγκη η πατρίδα μου και αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι μια εξασφάλιση στην οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα. Είναι μια εξασφάλιση. Ο μισθός, το οποίο παίρνουν εδώ οι ένστολοι, είναι για τα σημερινά δεδομένα πάρα πολύ καλός. Το έντονο ενδιαφέρον, όπως εξήγησαν δε, εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και με τις σκληρές περικοπές σε μισθούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως, ως απάντηση, όπως εκτιμούν όσοι γνωρίζουν πολύ καλά, στα αυξημένα και από την άλλη ποσοστά ανεργίας.